Κάνες μπάνιο? Πάνω. Άντε, τελείωνε. Τελειώνω. Μπράβο, αγόρι μου. Φιλάκι στη μαμά. Στη μαμά. Στη μαμά. Κι εγώ. Κι εσύ κακό πιστικήρα. Να ρωτήσω πω κι εσύ κακό πιστικήρα. Θα κόβεις κι εσύ πιστικήρα. Μια φορά δεν τα είχα κόψει και έβγαλε λίγο αίμα. Δεν θέλω να σας τα ξανακόψω εγώ, γιατί εγώ έτσι όπως κινιέται μπορεί να την κόψω πάλι. Κρίμα είναι. Έχω ένα γκρέμλιν εδώ, μια νυχτερίδα. Εγώ θα την κατάω το μωράκι. Δείτε ένα γκρέμλιν. Κάνε άκρη. Δείτε ένα γκρέμλιν. Μια νυχτερίδα. Τι είναι, μωρί. Τι είναι. Εγώ θα την κατάω σήμερα. Πρόσεχε, μην τη ρίξεις. Πάμε. Περίμενε, κάτσε να σου ανοίξω. Ποια έκανε μπάνιο? Πού είναι? Πού είναι? Πού είναι? Ποια έκανε μπάνιο? Ποια? Ποια είναι χαρούμενη? Τι είναι? Να σε δω. Να σε δω, κουκλί ζωγραφιστό. Κατσικάκι. Είμαι σε μια φάση που αδειάζω τη μία την κάρτα μνήμης και έχω φτιάξει εδώ ένα φάκελο για να γεμίσω τα αρχεία για το vlog που θα σας ανεβάσω αυτές τις μέρες. Έχω βάλει τα μικρά για ύπνο. Η ώρα είναι 12 παρά τέταρτο. Ο καημένος ο Χρήστος είναι ακόμα στη δουλειά. Έλειπε από το πρωί μέχρι τις 5 και έφυγε 7 και είναι 12 παρατέταρτο και ακόμα δεν έχει έρθει. Το βλέπα την ψυχή μου τόσες ώρες δουλειά. Αλλά τι να κάνουμε ρε παιδιά. Κάποιος πρέπει και να δουλέψει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Είδατε 12 παρατέταρτο, σκοτώστε με και ώρα τώρα που πρέπει να κάνετε τη μακιγιάζ. Ό,τι ώρα και να είναι, το τη μακιγιάζ πρέπει να γίνεται. Ό,τι ώρα και να είναι. Δεν πρέπει να το παραλείπετε, να το ξεχνάτε, να ξαπλώνετε έτσι. Σας έχω πει για να έχετε καθαρή και λαμπερή επιδερμίδα, πρέπει να προσέχετε όλα τα βήματα. Δοντάκια. Δεν τα παραλείπουμε ούτε αυτά ποτέ. Ούτε το βράδυ ούτε το πρωί. Τέλος εν είδατε εκεί. Από L'Oréal Paris Triple Frondida αυτή χρησιμοποιώ το βράδυ κυρίως. Στην περίπτωση θα έμπαινα να κάνω ένα ντουζάκι, αλλά επειδή η ώρα κοντεύει 12 δεν παίζει τώρα να μπω για μπανάκι, θα κάνω αύριο το πρωί. Ψεκάζομαι βιταμίνη. Λοιπόν, το συγκεκριμένο από Hondo Center είναι στα 10 ευρώ, είναι από Fresh Line, Passion Fruit Hair Mist και είναι με βιταμίνη B5, είναι αυτό εδώ, είναι καταπληκτικό πραγματικά,
και με βοηθάει και να κοιμηθώ. Πέρα από ότι μυρίζω φρεσκάδα, με βοηθάει και να κοιμηθώ. Και το βάζω και στα παιδιά. Ειδικά όταν τα πάω σχολείο, τα αρωματίζω με αυτό. Θα βάλω και λίγο κοσμητικό και πάω να δω ταινιούλα, σειρά. Μόλις ήρθε ο Χρήστος, 12 και 4. Ο καημένος πίναγε πάρα πολύ, γιατί έφαγε σούπο που είχα κάνει το απόγευμα που ήρθε και μου λέει δεν μου κάνεις καμία τοστάκι και του λέω πόσα θες και μου λέει να γεμίσει η τοστιέρα και του έκανα 4 τοστάκια, τώρα τα έχω να ψηθούνε. Του βάλω και λίγο μαγιονέζα που του αρέσει, που να σας έχω πει ότι τρελαίνεται. Τα ρουχαλάκια του κατευθύνω με το που έρχεται από τη δουλειά, μπαίνουν μέσα στο πλυντήριο, τα πλένω την επόμενη μέρα και εκείνος κατευθείαν τρέχει για μπάνιο. Με όλα αυτά που ακούμε, πήγε για μπάνιο, θα βγουν τα τοστάκια. Εγώ έχω αρχίσει ήδη να νηστάζω. Θα βγουν τα τοστάκια, θα το βάλω σε ένα πιατάκι να φάει και θα πάω να ξεκινήσω τη σειρά. Ούτε ένα επεισόδιο δεν θα δω, είμαι σίγουρη, και θα πέσω στο κοτόπουλο. Θα λέμε του μωρού. Μη μου πείτε ότι υπάρχει κάποια μαμά που δεν χαζεύει τα παιδάκια της πώς κοιμούνται. Γιατί δεν θα το πιστέψω. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, είναι καλημέρα. Είναι επόμενη μέρα. Είναι επόμενη μέρα. Βεβαίως. Βεβαίως. Τι θέλω. Έχω το ζυμαράκι εδώ. Να το ζυμαράκι. Θα το βγάλουμε. Περίμενε να το βγάλω εγώ πρώτα και μετά εσύ. Εντάξει. Θα το βγάλουμε να το κάνουμε και αυτό ψωμάκι. Αου, με μοχή έξι. Πώς, να μην μπουνε μέσα στο φαγητό. Τα μανικάκια σου. Λοιπόν, το βγάλαμε. Έχω αλευρώσει κάτω στον πάγκο μου. Θα σας φέρω να το βλέπετε. Να το φέρω να το βλέπετε. Να το. Θα βάλω εγώ τέλεια. Περίμενε να το αλευρώσουμε πρώτα, να μην κολλάει. Να μην κολλάει, ναι. Και μετά θα το κάνεις εσύ, εντάξει. Ναι. Ακόμη δεν έχω δει σχόλιά σας. Θα σας πω ότι σαν εχθές ο μπαμπάς μου έφυγε από τη ζωή και έκλεισε 3 χρόνια. Όσοι με ακολουθείτε στο Instagram είδατε. Που έκανα ανάρτηση κάτι φώτο και ένα κείμενο που ήθελα. Το γυρνάμε, κοκόβουμε. Θα το κόψουμε σήμερα για να το κάνουμε και ελιόψωμο. Λοιπόν, θα σας δείξω πώς θα κάνουμε ελιόψωμο σήμερα, παιδιά. Δείτε τι ωραίο είναι, δείτε. Δείτε τι όμορφο. Σαν εχθές ο μπαμπάς μου έκλεισε 3 χρόνια που πέθανε και είδα ένα όνειρο πολύ συνταρακτικό και έκλαιγα όλο το πρωί. Μιλάμε για κλάμα. Τα χέρια μου ακόμη πονάνε. Ήρθα την αγκαλιά του που έβλεπα στον ύπνο μου, στο όνειρό μου ότι τον έπαιρνα. Δείτε πως είναι μέσα. Λοιπόν, πάρε εδώ εσύ. Θα τα κόψουμε και μπουκίτσες, να τα κάνουμε μικρά ελιόψωμα. Μπουκίτσες. Αυτό θα το κάνουμε ψωμί ολόκληρο. Ναι, έτσι θα το κάνουμε ψωμί. Κοίτα, ένα συνταρακτικό όνειρο, οπότε δεν σας πήρε μαζί μου να με δείτε δακρυσμένη πρωί-πρωί με την κάμερα. Οπότε ξεκινάμε από εδώ. Έχουμε φάει πρωινό, φάγαμε το ψωμάκι μας το χθεσινό. Με βούτυρο και μέλι, εγώ και βούτυρο και μαρμελάδα η Αλεξάνδρα. Τους έκανα και γαλατάκι. Το κλασικό γάλα το κατσικίσιο που πίνουνε. Τσιλά. Λοιπόν, τώρα αφού τα έχουμε κάνει με ριδούλες, δείτε τι κάνουμε. Είχα τι κάνει. Είμαστε σε αυτή τη φάση, έχω βγάλει κουκούτσια από ελιές, έχω κάνει μικρά κομματάκια της ελιές και θα πάμε να κάνουμε ελιόψωμα. Πώς θα τα φτιάξουμε τώρα. Λοιπόν, μικρούλια όπως είναι, θα βάλουμε μέσα μερικά κομματάκια ελίτσες, θα κλείσουμε το ζυμαράκι μας. Γεια σας, hello. Σήμερα θα φτιάξουμε. Ναι. Τι θα φτιάξουμε, ηλιόψωμα. Μαμπούλουσα μου βάλεις εδώ αλεύρι. Στον πάγκο. Ναι.
Έλα να σου βάλω. Έλα. Με, θα το εχαλώσουμε. Ναι. Βάζουμε αλεύρι. Ναι, μαγειρισά μου εσύ, τι άλλο βάζουμε? Βάζουμε ένα νερό. Νεράκι με στη ζύμη. Ναι. Βάζουμε ελιές. Ελιές, τα ελιόψωμα τα μικρά. Αυτό θα, ναι, είναι ένα κανονικό ψωμί και αυτά θα είναι ελιόψωμα. Ναι, θα ελιόψωμα. Αυτό είναι μεγάλο. Θα είναι μεγάλο αυτό. Ναι. Να το βάλαμε έξιδες. Θα τρελαθώ με την κόρη μου. Μαμά δες. Θα τρελαθώ. Μαμά δες. Το είδα. Το βαλάμε. Το βαράμε, ναι. Το ψωμί. Έλα να ενώσουμε και αυτό. Λοιπόν. Όχι. Πάμε να φτιάξουμε ένα ψωμί. Ψωμί. Θα κάνουμε ένα στρογγυλό σήμερα. Μήκο κότσις όμως. Όχι. Εντάξει. Η κατάσταση είναι αυτή. Τα ελιόψωμα. Φέλε το Τζορτζ. Έτσι. Πάω να φέρω το Τζορτζ. Τα ελιόψωμα μας. Το Τζορτζ εννοεί τον αδερφό της. Ναι, είμαστε και ξενόγλωσσοι. Και το καρβελάκι μας. Γιατί έχουμε ακόμη μισή φραντζολίτσα από χθες. Πάμε να πιούμε το κατωμάνι από τα πρωινά. Γιατί όταν αδειάζεις την κουζίνα σου εκείνη την ώρα που έχεις μαγειρέψει και έχεις φάει, είναι πολύ καλύτερα για μετά. Η Αλεξάνδρα ακόμα ζυμώνει. Το έχει βρει σε παιχνίδι σήμερα. Μαμά δε, σαν λικαράκι. Σαν λικαράκι, αγάπη μου. Ναι. Πάρε χαρτάκι και σκούπισε έτσι. Οπότε ψωμάκι, κουβλίκια για σήμερα. Φαγητό έχω από χθες φιδέ, οπότε δεν θα μαγειρέψω. Η Αλεξάνδρα είναι εκεί. Με τα ζυμαράκια της. Εγώ γεμίζω λίγο το μπολάκι από το ψωμί να καθαριστεί μετά εύκολα, να φύγει το ζυμαράκι, να ξεκολλήσει. Πρέπει να πάω να μαζέψω τα ριχτάρια από τους καναπέδες που έπλυνα εχθές και να απλώσω άλλο ένα πλυντήριο. Συγχωρέστε με για τα μάτια μου που είναι πρισμένα, αλλά είναι μια δύσκολη μέρα η σημερινή. Συνήθως βγάζω να εριστούν τα πλώματα. Σήμερα δεν θα τα βγάλω, θέλω να στρώσω το κρεβάτι κατευθείαν. Θα σας δείξω και μία από αυτές τις μέρες πώς καταφέρνω να χωράω σε μια δίφυλη ντουλάπα και των δύο παιδιών τα ρούχα καλοκαιρινά χειμερινά. Και πάνω γίνεται ένας χαμός από επιτραπέζια.
ένας χαμός εκεί από επιτραπέζια. Εκεί το αρκουδομάνι σε αυτή την πολυθρόνα. Και εδώ πρέπει λίγο να τα τακτοποιήσουμε. Γίνεται λίγο ένας πανικούλης. Τα περισσότερα τα έχω σε κουτιά οργανωμένα. Τα μικροπράγματα και αυτά. Στα συρτάρια κάτω κάτω έχουμε ό,τι είδος υπάρχει από όλα τα είδη από τα τουβλάκια. Στο πάνω πάνω όλα τα είδη από τα τρενάκια. Και στο μεσαίο έχει η Αλεξάνδρα της Μπάρμπι και τα μωρά της. Και εδώ έχουμε ένα σχέδιο που έχει κάνει ο Γιώργος με τα αστεράκια. Το οποίο δεν το μαζεύει. Το σπίτι θα μυρίσει, ο φούρνος θα τα ψήσει. Κουλούρα και κουλούρα, άκια. Το κόβουμε. Για πες μας, MasterChef Junior. Το κόβουμε στην άκρη. Τι θα το κάνεις τώρα, σαν λιγκαράκι? Όχι. Όχι. Ναι. Ζουζού, εσύ τι κάνεις εκεί? Μοντελάκι. Πρέπει να μαζέψω τα ριχτάρια από τους καναπέδες που τα έπλυνα εχθές το βράδυ, τα άπλωσα. Ένα παντελόνι της Αλεξάνδρας. Άλλο ένα ριχτάρι από εκεί. Πρέπει να τα μαζέψω και πρέπει και να απλώσω. Πάμε. Παλαμάκια στο μπαλκόνι και για τους φορτηγατζίδες έπρεπε να ρίχνουμε. Όχι μόνο για τους γιατρούς. Γιατί και αυτοί αν δεν φέρναν τα τρόφιμα, να δω τι θα τρώγατε. Κουράστηκα με τόση γυμναστική. Πραγματικά κουράστηκα. Ωραία ήταν όμως το. Ευχαριστήθηκα και εγώ και τα παιδιά. Τώρα έχω βάλει ένα ελιόψωμο να φάω. Είναι 1:50. Έφαγα το πρωί μία φέτα με βούτυρο και με μέλι. Και ένα ποτήρι σοκολάτα. Και τώρα έχω βάλει ένα ελιόψωμο να φάω. Λαχταριστό φαίνεται. Θα έβαλα και στα παιδιά. Το κάνω έτσι ώστε να μην έχω πάρα πολύ δουλειά αργότερα, μέχρι να τελειώσω όλο το vlog της ημέρας. Έχει πάει 2 η ώρα. Έχω βγάλει τα μάτια μου στον υπολογιστή, στο μοντάζ, στο edit για το βίντεο, το vlog. Εσείς μπορεί να βλέπετε 1/4, αλλά μπορεί να είναι 3 ώρες βιντεάκια γυρισμένα και να πρέπει να κόψουμε αρκετό. Τώρα έχω βάλει εδώ πέρα να ζεσταθεί το φιδέ από χθες. Να φάμε, να βάλω για ύπνο τα μικρά, έκανα και γυμναστική, θα το δείτε στο vlog. Και κουράστηκα αρκετά, γιατί είχα καιρό να κάνω γυμναστική και είναι και συμπληρία. Οπότε, θα ενώσω και αυτά και τις επόμενες μέρες πιστεύω θα ανεβεί το vlog. Παιδιά, φάτε σου πίτσες, κάνετε ό,τι καλύτερο στο στομάχι, στο σώμα σας, στην υγεία σας και βάλτε και λεμονάκι μπόλικο. Mom.
Μαγκά, άστο αυτό. Έλα. Μαγκά. Φιδέ. Έλα. Να το αφήσω εδώ. Μαμά, κοίτα, είμαστε σε κοχύλια. Κοίτα πως έχω έτσι κοχύλια. Μαμά, τι να στο. Τα μικρά δεν θέλανε να φάνε δεύτερη μέρα φιδέ, οπότε ζέστανα φασολάκια. Είχα 2 ημερών φασολάκια στο ψυγείο. Ευτυχώς, πρέπει να προβλέψεις γενικά για τα παιδιά τα φαγητά, γιατί εντάξει, παιδιά είναι. Θα σου ζητήσουν και καμιά φορά να φάνε κάτι διαφορετικό. Το στράγγιξα εννοείται, εννοείται πως το στράγγιξα και τώρα πάμε να το φάνε. Καταλήξαμε από τέρμα πάνω που ήταν το πιάτο να φάει όλο αυτό ο Γιώργος και κάποιες μπουκές εγώ, έχει μείνει μόνο αυτό και η Αλεξανδρούλα μου τρώει μόνη τις φασολάκια. Ο Γιώργος τελικά έφαγε φιδέ. Θα διαβάσουμε το ασχημό παππού. Λοιπόν, μια φορά και έναν καιρό, σε ένα γρόκτημα στην εξοχή, μια πάπια φρόντιζε υπομονετικά τα αυγά της. Μια μέρα, γυρνώντας από τη βόλτα που είχε πάει για να ξεμουδιάσουν τα πόδια της, πρόσεχε ότι στη φωλιά της υπήρχαν 7 αυγά αντί για 6. «Μπα», μουρμούρισε, «πολύ παράξενο, δεν θυμάμαι να γέννησα τόσο μεγάλο αυγό». «Ήταν μεγάλο το ένα, Αλεξάνδρα». Λίγο αργότερα, μία από τις πάπιες του αγροκτήματος ήρθε καμαρωτή-καμαρωτή να μάθει νέα. «Δεν βγήκαν ακόμα τα παπάκια σου», τη ρώτησε. «Όχι», απάντησε αναστενάζοντας η πάπια και άλλαξε θέση για να βολευτεί καλύτερα. Τότε όμως ακούστηκε ένα κρακ και τα παπάκια άρχισαν να σκάνε ένα-ένα από τα αυγά. 6 χαριτωμένα και χνοδωτά κίτρινα παπάκια. Ξέρω. Έχετε βαρεθεί να βλέπετε πλυντήρια και λάντζα. Τι να κάνουμε όμως, ρε παιδιά, που τις μαμάς οι δουλειές είναι αυτές και τα πλυντήρια δεν τελειώνουν ποτέ και η λάντζα δεν τελειώνει ποτέ. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η ζωή της μαμάς. Ζούμε για τα πλυντήρια και για τη λάτσα. Τα μικράκια μου μόλις έφαγαν, τα έχω αφήσει μέσα να δουν λίγο Mickey Mouse να χωνέψουν. Και θα τα πάω για ύπνο για μεσημέρι. Ας τελειώσω με τη λάτσα και το άπλωμα. Έχω ένα πάπλωμα και 2 σεντόνια του Γιώργου. Τα τελειώνω αυτά και κατευθείαν τα βάζω για ύπνο. Δεν ξέρω εσείς τι κάνετε, αλλά εγώ προσπαθώ όσο μπορώ να διατηρώ το σπίτι μου καθαρό μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Χάλασαν τα ριχτάρια του καναπέ τα παιδιά, έφτιαξα τον ένα, θα φτιάξω και αυτόν. Ξεσκόνησα λίγο όλο το σαλόνι τώρα που τα βάλα για ύπνο. Η κύρα κοιμάται. Και θα ξεσκονίσω και εδώ τα κομωδίνα μου και το ράφι μου εδώ πάνω. Οι δουλειές, παιδιά, δεν τελειώνουν ποτέ. Αρκεί να μην τρελαίνεσαι με αυτές. Όλο το απόγευμα δεν έχουμε κάνει κάτι. Πήγα εγώ γρήγορα στο σούπερ μάρκετ. Πήρα μια κοκακόλα, 2 τριάδες γιαουρτάκια, κρικρί, 2% και το κανονικό. Γαλοπούλα, τυρί, σαλάμι αέρος, μπέικον, μπανάνες βιολογικές, πορτοκαλάκια να στύψω χυμό στα παιδιά, μαγιά γιατί βλέπετε ότι τα ψωμιά γίνεται χαμός κάθε μέρα σχεδόν κάνω, και πήρα και αυτό το Vitam Soft γιατί βρήκα μια υπέροχη συνταγή για μπισκότα, οπότε θέλω να σας την κάνω, αν βγει καλή θα την ανεβάσω. Πάω να τακτοποιήσω αυτά, να κάνω το στάκι να φάμε για βράδυ. Θέλω να σας δείξω μια εφαρμογή στο κινητό μου για να την κατεβάσετε κι εσείς, γιατί συμφέρει. Ονομάζεται Poke. Δεν ξέρω πώς να το προφέρω. Και κάνεις φωτογραφία τα ψώνια σου, φωτογραφίζεις την απόδειξή σου. Πας εδώ που λέει απόδειξη, πατάς. Φωτογραφίζεις την απόδειξή σου. Πατάς τέλος. Τη σκανάρει
ακούτε τι γίνεται με τα μικρά, ο κακός χωμός. Αποστολή απόδειξης, περιμένουμε. Και παίρνετε χρήματα πίσω αναλόγως τα προϊόντα που έχετε πάρει, αν είναι μέσα στη λίστα του προγράμματος, είτε έκπτωση έχουν είτε δεν έχουν, παίρνετε κάποια επιστροφή χρημάτων πίσω. Πατάμε επιβεβαίωση ότι είναι αυτή η απόδειξη με αυτούς τους αριθμούς, ταμείο τάδε, αριθμό τάδε, το ποσό αυτό. Έχω πληρώσει το 23,90 για αυτά που σας έδειξα. Και το ξεκίνησα από το Μάρτιο, δεν το ήξερα αυτό το πρόγραμμα. Τόσα σούπερ μάρκετ, χολ, τόσα ψώνια, δεν το ήξερα. Μια πελάτησά μου το είπε που της κάνω τα μαλλιά. Οπ, τι είναι αυτό, μοιράζω κουπόνια. Α, ωραία. Ωραίο, τώρα δεν θα το κάνω βέβαια, θα το κάνω μετά. Σου δίνει και κουπόνια από ό,τι κατάλαβα τώρα μόλις. Έλα γαλό μου, ξεκόλα. Ξεκόλα καλό μου, μία ώρα. Λοιπόν, να βγω να ξαναμπώ γιατί έχει φάγει κόλλημα μάλλον. Να το. Σου λέει τώρα, ας πούμε, ότι έχεις 50 λεπτά πάρει. Μάλλον δεν έχω πάρει τόσο που είναι μες στη λίστα και έχω κάνει 300 ευρώ αυτό το μήνα μέχρι τώρα ψώνια και 41 λεπτά. Και έχει αναλυτικά τα σούπερ μάρκετ. Δεν είναι για όλα τα σούπερ μάρκετ, είναι για το My Market, είναι για το Ελωμάς νομίζω και για ένα άλλο, τώρα δεν μου διαφεύγει. Αλλά κατεβάστε την εφαρμογή και ψάξτε το. Να παίρνετε χρήματα πίσω από την απόδειξη, γιατί όχι. Αυτό είναι το βραδινό μας. Απλώς πολύ κουρασμένη, κύριε Στρίκλερ, δουλεύει και διπλωμάτη στην κλινική. Νομίζω πως χρειάζεται επιγόντως δουλειά. Έχω κάνει κάμπος επεξεργασία. Είμαι πτώμα. Η ώρα είναι 1:20. Μην ξεχνάτε να είστε όμορφοι μέσα και έξω προπάντων εσωτερικά. Σας αγαπώ πολύ. Σας φιλώ. Πάω να ξαπλώσω γιατί είμαι κουρασμένη. Ήταν μια εξαντλητική μέρα. Αλλά περάσαμε ωραία. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like. Και αν σας αρέσει γενικά να βλέπετε την καθημερινότητά μας, γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Και αν δεν έχετε κάνει εγγραφή, να κάνετε αν θέλετε. Φιλιά πολλά. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει και στο Instagram, είναι με την ίδια ονομασία. Georgina, my word.